Πάμε στο Φάνη το Καραμπατζάκι. Πάμε. Να δούμε γιατί νεότερα είχομαι... για το τροχαίο που λέγαμε νωρίτερα. Στην Κόρινθο. Έλα, Φάνη μου. Έχουμε νεότερα για το τροχαίο το οποίο μεταδώσαμε πριν από λίγο. Δεν είναι καλά. Ο άνδρας ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική χωρίς αισθήσεις του είναι νεκρός, δυστυχώς. Κοντά στα 30 ήταν ο άνθρωπος. Και η γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κοντά στα δηληστήρια στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, δίνει μάχη στο νοσοκομείο Αττικών, μάλιστα, όπου μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη. Να θυμίσουμε ότι έγινε κοντά στα δηληστήρια. Το αυτοκίνητο, πιθανόν λόγω ληστηριότητας και του οδοστρώματος. Ορίστε, το δυστύχημα πλέον. Λοιπόν, ανετράπη, όπως είπα, της πορείας του. Είναι κρίμα. 300 μέτρα πριν από τα δηληστήρια, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ελπίζουμε να πάει τουλάχιστον να σωθεί η γυναίκα, η συνεπιβάτητα του, η συνοδηγός του οχήματος. Ευχαριστούμε πολύ, Φανή.